Κάποτε ήταν ένας άνθρωπος που τον έλεγαν Έσωπο. Ο Έσωπος λοιπόν έχει γράψει πάρα πολλές ιστορίες και πολλά παραμύθια. Εμείς διαλέξαμε μία και θα σας την διηγηθούμε. Ο τίτλος του είναι «Ο Λαγός και η Χελώνα». Κάποτε, σε ένα χωράφι, λίγο πιο πέρα, ήταν ο Λαγός και η Χελώνα, που λογομαχούσαν. Για ποιο πράγμα όμως? Ο Λαγός έλεγε ότι είμαι πολύ δυνατός. Έχω δυνατά πόδια και τρέχω πάρα πολύ γρήγορα. Η Χελώνα όμως του έλεγε όχι. Το σημαντικότερο πράγμα στον άνθρωπο είναι το μυαλό. Όχι, όχι, έλεγε ο Λαγός. Το σημαντικότερο είναι που είμαι δυνατός. Όχι, το έλεγε η Χελώνα. Αχ, δεν καταλαβαίνεις. Ο Λαγός της είπε, έλα, να παραγούμε στο τρέξιμο, να δούμε ποιος είναι πιο δυνατός. Η Χελώνα σκέφτηκε λίγο και του είπε, περίμενε. Ναι, ναι, αφού σκέφτηκε. Ναι, ναι, το απάντησε. Όποιος βγει πρώτος και κερδίσει, θα είναι ο καλύτερος. Για να δούμε τι μετράει πιο πολύ, η σωματική δύναμη ή το μυαλό. Κάλεσαν λοιπόν και όλα τα ζώα που ήταν εκεί γύρω. Ο κροκόδιλος, ο ελέφαντας, το φίδι, η αρκούδα, όλα τα ζώα λοιπόν μαζεύτηκαν. Και ήθελαν να δουν το γεγονός. Ο Λαγός λοιπόν είχε στηθεί, ήταν έτοιμος να τρέξει, έκανε την προθέρμανσή του, πολύ δυνατός. Και ήταν έτοιμος. Η Χελώνα όμως καθόταν εκεί ακίνητη και κοίταζε γύρω της. Είχε χαζέψει. Δεν έκανε τίποτα. Ο Λαγός την κορόδευε. Θα τρέξει αλήθεια? Ναι, ναι, του λέγε. Καλά, εγώ θα βγω πρώτος, έλεγε ο Λαγός. Πρώτος θα βγω. Ενώ εσύ τι να κάνεις? Η Χελώνα αδιαφορούσε. Όλα τα ζώα που είχαν μαζευτεί εκεί γύρω κοίταζαν και τους δύο, γελούσαν και κορόδευαν τη Χελώνα. Η Χελώνα θα τρέξει? Και έλεγαν όλοι μπράβο, μπράβο στο Λαγό. Μπράβο, καλή επιτυχία. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, έλεγε ο Λαγός υπερήφανος. Ήταν έτοιμος λοιπόν να τρέξει. Με γυμνασμένο στήθος και πόδια, έτοιμος. Ενώ η Χελώνα με το λιγνό λαιμό της καθόταν εκεί ακίνητη. Δεν έκανε τίποτα. Ο κροκόδιλος λοιπόν κρατούσε το όπλο της εκκίνησης και μπαμ, ξεκίνησαν. Ο Λαγός άρχισε να τρέχει πολύ γρήγορα και εξαφανίστηκε. Χάθηκε από τον ορίζοντα. Τόσο γρήγορα έτρεχε. Η Χελώνα έτρεχε όσο πιο γρήγορα μπορούσε. Αργά, αργά και την κοροϊδεύαν. Με υπομονή προσπαθούσε. Περπατούσε, περπατούσε, τα λεπτά περνούσανε, περπατούσε, έβλεπε μπροστά ο Λαγός και χαθεί. Ξαφανίστηκε, σκέφτηκε. Δεν πειράζει όμως, έκανε υπομονή και συνέχισε. Περπατούσε, περπατούσε, τα λεπτά περνούσανε, περνούσανε, ο Λαγός έτρεχε. Διέσχισε το δάσος. Πέρασε από τα φαράγγια, πέρασε από τα βουνά. Διέσχισε όλο το μονοπάτι. Ξαφνικά άρχισε σιγά σιγά να τρέχει λίγο πιο αργά. Κοίταξε πίσω του και η Χελώνα δεν υπήρχε. Εντάξει, σκέφτηκε. Και άρχισε να περπατάει. Ξαφνικά είδε δίπλα του ένα δέντρο. Ένα πολύ μεγάλο, ένα πολύ όμορφο δέντρο. Και σκέφτηκε, να ξαπλώσω και να κοιμηθώ μέχρι που να με φτάσει η Χελώνα και μετά αμέσως πάλι θα τρέξω. Πήγε λοιπόν κοντά στον κορμό και ξάπλωσε. Έκλεισαν τα μάτια του, πέσανε και τα αυτιά μπροστά στο πρόσωπό του και κοιμήθηκε. Η Χελώνα σιγά σιγά, όσο πιο γρήγορα μπορούσε, έτρεχε. Ξαφνικά είδε κάτι πολύ μικρό να εμφανίζεται μπροστά της. Και όσο πλησίαζε, είδε το δέντρο και το Λαγό, ο οποίος κοιμόταν. Η Χελώνα προσπάθησε να κάνει ησυχία. Και όσο πιο σιγά και ήσυχα μπορούσε, άρχισε να περπατάει. Να περπατάει, να περπατάει και να τρέχει σιγά σιγά. Κοίταζε πίσω της και έτρεχε με αγωνία. Πήγαινε, πήγαινε λοιπόν και όλα τα ζώα φώναζαν. Περίμενα να έρθει ο Λαγός. Να, βλέπετε, ο Λαγός πλησιάζει. Και ξαφνικά κοίταξαν όλοι και τι να δουν. Η Χελώνα τους χαιρετούσε. Γεια σας, έλεγε. Εγώ είμαι, εγώ νίκησα. Τα ζώα τότε είπαν μπράβο, μπράβο στη Χελώνα που κέρδισε. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, φώναζε η Χελώνα. Και έφτανε στο νήμα του τερματισμού. Πλησίαζε, πλησίαζε. Ο Λαγός που κοιμότανε, ξαφνικά, κάποια στιγμή, τα αυτιά του εντώθηκαν και άκουσε τα ζώα. Τα ζώα να φωνάζουν και να ζητοκραυγάζουν. Και κατάλαβε ότι η Χελώνα τον είχε περάσει. Και έτρεξε όσο πιο γρήγορα μπορούσε. Η Χελώνα τον είδε να πλησιάζει. Και έτρεξε όσο μπορούσε. Η Χελώνα έτρεχε, έτρεχε, έτρεχε και ο Λαγός πέρασε μπροστά της. Αλλά η Χελώνα τερμάτισε πρώτη. Έπεσε κάτω ο Λαγός λαχανιασμένος. Και η Χελώνα φώνασε ευχαριστώ στα ζώα. Τα ζώα την άρπαξαν και τη σήκωσαν ψηλά και είπε στο Λαγό, είδες, ο Λαγός στεναχωρημένος, είδες τι σου έλεγα, το μυαλό είναι πιο σημαντικό. Ναι, ναι, έλεγε ο Λαγός, πρέπει να έχεις περισσότερο μυαλό.